Συζητούσαμε. Μα βέβαια. Περιμένετε, επιτρέψτε μου. Είχαμε έρθει σε καμία συνεννόηση. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο απεκλείεται ήδη από μια σειρά δηλώσεων και τον από επισήμα χείλη του ΠΑΣΟΚ και από επίσημα χείλη που. Τι θα παθαίνατε αν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαινε και έλεγε στις 3.30 που βγήκε το μεσημέρι, επειδή δεν θέλουμε εκλογές και επειδή ο μοναδικός σίγουρος τρόπος να μην γίνει, αξιοπρεπής και συμπίπτει με τις προδιαγραφές μας ο κύριος Τσαλδάρης, κύριο Τσαλδάρη. Ήρθε να ρωτήσετε τι θα κάνατε. Ακούστε κάτι. Αυτό δεν έρει την τι θέση. Τι θα κάνατε, θα αποσύρατε την υποψηφιότητα του κ. Τσαλδάρη για να πάτε σε εκλογές. Βεβαίως όχι, κύριε μου. Θα το γραφίσετε με 170 ψήφους. Βεβαίως όχι. Βεβαίως. Δεν επρόκειτο να εμπέξουμε τον Νικολάο, ούτε να διακομωδήσουμε τους θεσμούς. Αλλά ότι η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει μια σταθερή θέση, θέλει εκλογές για να φύγει μια κακή κυβέρνηση. Προκειμένου μια σειρά από θέματα της επόμενης ημέρας να βρουν κάποια λύση, είναι η θέση σταθερή και συνεπής. Να ρωτήσω κάτι. Ένα κόμμα που χάνει τις εκλογές πριν από 1,5 χρόνο, λογικά από την επομένη κιόλας δεν ζητάει εκλογές. Όχι πάντοτε. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά μια χαρά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μετά τη μεταπολίτευση, ειλικρινά σας το λέω, όλα τα κόμματα όταν πλησιάζει χ καιρό ήταν εκλογές. Κύριε Σφαγιανάκη, θέλει και μία ερώτηση. Κύριε Σφαγιανάκη, λέγοντας ότι μπορούσε βέβαια με τις εκλογές αυτές να ερχόταν πάλι το ΠΑΣΟΚ για 4 χρόνια. Ας το αφήσουμε αυτό, το αντιπαρέχουμε. Θέλω όμως να σας πω. Με τη βοήθεια τη δική σας. Όχι, το αντίθετο, αν πηγαίναμε εκλογές. Ναι, με τη βοήθεια τη δική σας. Γιατί πώς θα ήταν με τη δική μας βοήθεια. Με τη σύμπραξη κατά την εκλογική διαδικασία. 109 και 11 δεν κάνει εκλογές. Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τώρα μας λέει ότι θα συμπράξουμε και εκλογικά. Μα το ιδίλιο θα έχει συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε. Θα παράγει παιδιά δηλαδή, έτσι όπως το λέει. Θα έχει και απογόνους. Συμβαίνει το εξής. Ο κύριος Πιλαρινός, εγώ αισθάνομαι την δυσκολία να αιτιολογήσει την πιθανότητα. Να αιτιολογήσει, λέω, το αποτέλεσμα της πιθανής δράσης του ΠΑΣΟΚ να ψήφιζε Τσαλδάρη. Υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Και αυτό διεφάνει από τη βραδιά, από την αγχωμένη, αγχωτική θα λέγα, ανακοίνωση από τον κύριο Έβερτ, από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, της υποψηφιότητας του κύριου Τσαλδάρη. Ο κύριος Έβερτ ήταν πραγματικά άκον εκτελεστής και κακή ποιούσε εκτέλεση. Στην τηλεόραση. Θυμάστε εκείνο το κονσερβοποιημένο. Τι ήταν ο κύριος Έβερτ? Άκον εκτελεστής. Δηλαδή δεν ήταν με την ζέση την απαραίτητη την οποία έπρεπε να έχει, προτείνοντας έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε προοπτική να ψηφιστεί και να αναδειχθεί πρόεδρος. Τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Αφενός μεν ανέδειξε τον αγχωμένο του εαυτό, ο οποίος έπρεπε μία ώρα πριν, ενώ είχε προειδεαστεί όλη η κοινή γνώμη ότι αναμενόταν ο κύριος Σαμαράς ότι θα ανακοίνωνε την υποψηφιότητα, δεν είχε βέβαια ανακοινωθεί το όνομα, αλλά ξέραμε όλα τα τηλεοπτικά μέσα, ξέραν ότι 8 η ώρα θα έδινε αυτή τη συνέντευξη και έσπευσε μέσα από μια πρωτόγνωρη θα έλεγα διαδικασία για το θεσμό, γιατί προτείνεις υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας. Δεν βγαίνεις μέσα χωρίς αιτιολογία, μια πολύ μικρή αιτιολογία, απολογία θα την έλεγα, να κατεβάσει, να αναδείξει αυτόν τον υποψήφιο. Έτσι λοιπόν αισθάνομαι ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία υπέδειξε ένα πρόεδρο όχι για να ψηφιστεί, αλλά για να επιτελέσει ουσιαστικά το συμβατικά το θεσμικό της καθήκον. Στην πραγματικότητα δηλαδή, έτσι όπως το αισθάνθηκα σαν τηλεθεατής, σαν ακροατής, αισθάνθηκα ότι ήταν μια συρρήκνωση, να μην πω κάποια άλλη λέξη. Κατά περίεργο τρόπο συμπίπτει με τον κύριο Τσαλδάρη. Παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ο κύριος Καρκαγιάννης δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε μέχρι την ώρα που θα κλείσει η εκπομπή. Ο κύριος Καρκαγιάννης θέλει να παρεύει. Συγγνώμη κύριε Καρκαγιάννη, είμαστε πολλοί εδώ απόψε. Ρίξατε μία κουβέντα με τον ιστορικό συμβιβασμό, ο οποίος... Κυρία Κανέλη, με ξεχάσατε και καλά κάνατε. Όχι, δεν σας ξέχασα καθόλου. Αγωνιούσα, πολύ καλά κάνατε, γιατί ο ρόλος μου έχει τελειώσει. Εγώ, γι' αυτό με καλέσατε άλλωστε, είναι να σας περιγράψω την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Και το έχω κάνει. Η οποία έχει και άλλα θέματα όμως. Ναι, έχει και άλλα θέματα. Έχει και άλλα θέματα αρκετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο μισό της, το κύριο θέμα της, είναι η επιλογή υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εμείς, όπως ξέρετε, στις εφημερίδες, χρέος είναι να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα διάφορα φαινόμενα ή να περιγράψουμε τα διάφορα γεγονότα. Οι άλλοι, βέβαια, τα σχολιάζουν κατά τον Α τρόπο και τον Β. Ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα για τον κύριο Πιλαρινό. Ότι με τον τίτλο «Ιστορικός συμβιβασμός»,
ο οποίος βέβαια δεν διατυπώνεται ως ψόγος εις βάρος του Πασόκ. Κάτι άλλο. Περιγραφή απλή είναι. Mm-hmm. Βεβαίως ο καθένας καταλαβαίνει ότι κάτι άλλαξε σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Ήθελα λοιπόν να πω στον κύριο Πλερινό ότι δεν αποτελεί καθόλου καμία προσπάθεια εξοραϊσμού του φόβου του Πασόκ. Τις εκλογές πάρα πολλοί τις φοβούνται και μερικοί το δηλώνουν ευθέως ότι τις φοβούνται, ότι δεν τις θέλουν. Μόνο από το χώρο του Πασόκ? Όχι μόνο από το χώρο του Πασόκ, κάθε άλλο. Και από κοινωνικούς χώρους και από τα κόμματα. Και ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα μας λέει ότι είναι το ίδιο αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Δεν έχει κανένα ειδικό συμφέρον για να τις επιδιώξει. Αυτό μόνο ήθελα να προσθέσω, αυτή τη διευκρίνηση, ότι καμία διάφυση της εφημερίδος να εξοραίσει οτιδήποτε. Προσπαθεί να επισημάνει ένα γεγονός, ένα φαινόμενο, την υπόδειξη ενός υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας εκ μέρους του Πασόκ. Ο κύριος Κιτήρης πάρα πολύ καλά έκανε και ανέφερε το προηγούμενο το 1985. Πράγματι τότε είχαμε μια διαφορετική σηματοδότηση. Είχαμε μια, εκ μέρους του Πασόκ, είχαμε μια διαφορετική κατεύθυνση. Υπέδειξε ένα υποψήφιο, όχι τυχαία. Απέριψε έναν και υπέδειξε έναν άλλον, όχι τυχαία, αλλά για να δείξει προς ποια κατεύθυνση το ίδιο είναι διατεθειμένο να κινηθεί. Τώρα λοιπόν με την υπόδειξη αυτού του υποψηφίου, δείχνει επίσης προς ποια κατεύθυνση είναι δυνατόν να κινηθεί. Προς έναν ιστορικό συμβιβασμό, και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Χιτήρης το ομολόγησε και το είπε και το ξεκαθάρισε ότι έτσι πράγματι είναι. Αυτά είχα να πω και επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ καληνύχτα. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Και σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω θα μένατε αν είχατε ένα μόνιτορ να μας βλέπετε. Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα τότε. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Όχι, αστείευαμε. Πείτε μου, θα πάτε τώρα στο πάρτι του κυρίου Τσαλδάρη? Δεν είμαι καλεσμένος. Δεν είστε καλεσμένος. Όχι. Τι κρίμα. Θα είχαμε κάποιον να μας πει ποιος είναι εκεί και για ποιο λόγο το πάρτι απόψε. Πώς να πάω, δεν είμαι καλεσμένος. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ελπίζω να περάσετε ευχαριστώ καλά ούτως ή άλλως. Σε όποιο πολύ. Πάρτι εσείς επιλέξετε, ακόμα και διαβάζοντας ένα βιβλίο. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Έχουμε περισσότερο χρόνο για να κουβεντιάσουμε. Εγώ όμως θα παρακαλέσω ένα πράγμα. Λέμε μεγάλες κουβέντες, φαρισαϊσμός, ψέματα, εμού συμπεριλαμβανομένης. Υποκρισίες, αλυσιβερίσια, πράγματα από κάτω, ξυλινός λόγος. Είναι μια εποχή έντονου σχολιασμού των πραγμάτων που λέμε. Τα γεγονότα όμως σε ό,τι αφορά το αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό δεν το αγνοήσει κανένας. Είναι αλήθεια. Πολύ δύσκολα. Και σε όλα τα παιδιά. Είναι δύσκολα. Και υπάρχουν και ζητήματα εθνικά, όπως είναι της παιδείας ή της οικονομίας, που ο κόσμος έχει μια απέτηση ευρύτερων συνεργασιών με τον κομμάτων. Είναι δεδομένο, δεν υπάρχει τέτοιο. Και οι ίδιοι θεσμοί χρειάζονται. Και οι ίδιοι θεσμοί. Δηλαδή, ο κόσμος φωνάζεται για τα θέματα της παιδείας. Δεν μπορεί τα κόμματα να αποφασίζουν ως κόμματα. Πρέπει να αποφασιστούν εθνικά πράγματα. Για κεντρικά ζητήματα και στρατηγικές της οικονομίας, δεν μπορεί να αποφασίζει μόνη της η κυβέρνηση, μόνη της η αντιπολίτευση, να περιμένει μια αντιπολίτευση να γίνει κυβέρνηση και να πάει λέγοντας. Για αυτά, προς τα πού θα πάμε σε αλλαγή θεσμών? Θα πάμε προς το καλύτερο, βέβαια. Θα πάμε. Βεβαίως θα πάμε προς το καλύτερο. Πώς θα γίνει? Και μάλιστα. Στα μισά της θητείας του κύριου Στεφανόπουλου θα βρεθεί. Έχουμε καλέσει. Με περισσότερες αρμοδιότητες. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι έχουμε καλέσει σε διάλογο καταρχήν τα κόμματα προκειμένου να γίνει και η αλλαγή του συντάγματος. Το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ δεν καταφέραμε μιλήσει για τον πρόεδρο. Για την αναθεώρηση. Πώς θα κάτσετε να κουβεντιάσετε? Νομίζω ότι θα καθίσουμε. Ήδη υπάρχουν προτάσεις από τα άλλα κόμματα. Υπάρχουν προτάσεις ήδη από τα άλλα κόμματα. Ας κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου και ας μου λέτε εσείς ότι θα γίνεται. Και αυτό είναι πολύ εθαρρυντικό. Μακάρι. Ήθελα να πω από την άλλη μεριά ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν δυσκολίες και αυτές τις αναγνωρίζουμε όλοι, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρξει ένα είδος συνένεση. Και αυτό επετεύχθη σήμερα. Και αυτό δεν σημαίνει σώνει και καλά, επειδή έχει μια δυναμική πολιτική, δεν σημαίνει σώνει και καλά ιστορικό συμβιβασμό και ότι αλλάζουν τα πράγματα κτλ. Και όχι ως ψόγος, το είπε άλλο στο διευκρίνησε. Και όχι ως ψόγος. Και εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ είναι και παραμένει ένα σοσιαλιστικό κόμμα, είναι μέσα στην σοσιαλιστικό κόμμα της Ευρώπης, όπως ξέρετε, είναι και το μεγαλύτερο σοσιαλιστικό κόμμα της Ευρώπης και παραμένει σαν τέτοιο. Και οι διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία είναι πολλές. Να ρωτήσω και κάτι. Και εξακολουθούν και ναι, είναι πολλές. Είναι σίγουρα πολλές. Να ρωτήσω θέμα. Κάτι. Εσωτερικά, ναι, μέσα στο Πασόκ. Ναι. Ήταν εύκολη η επιλογή Στεφανόπουλου?
Νομίζω... Δεν είχατε τριβές. Να λέμε τα πράγματα. Δεν είναι κακό να είχατε. Δεν είχατε τριβές. Δεν είχατε κάποιες αντιρρήσεις. Δεν είχατε κάποιες ανησυχίες από βουλευτές σας. Είχαμε διαφορετικές. Από ανθρώπους με αριστερή έντονη πορεία μέσα στο Πασόκ που να μην τη θέλουν την έστω και σημειολογική στροφή προς τα δεξιά. Δεν είχατε κανένας, δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση μέσα στο Πασόκ. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Ναι. Υπήρχαν ασφαλώς και οι απόψεις τις οποίες εσείς κατονομάζετε τώρα. Ναι, λέω. Τις ανέφερε και σήμερα στο σκεπτικό, ανεφέρθησαν στο σκεπτικό που είπε ο κ. Παπανδρέου και συνόδευσε την πρότασή μας. Πράγματι θα μπορούσε κάλλιστα το ΠΑΣΟΚ να προτείνει έναν του χώρου μας. Όντως. Έτσι δεν είναι. Σε εκείνο το σημείο κάποιοι κοψοχόλια θα λένε τώρα να δεις τα πει άλλο όνομα. Θα μπορούσε να είναι έτσι. Όπως επίσης θα μπορούσε να ήταν κάποιος που να μην είναι στενά του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, αλλά να είναι της ευρύτερης δημοκρατικής, έτσι όπως τα λέμε, ναι, στις παρυφές του ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό το οποίο προείχε πάντως, και το ξαναλέω και το τονίσαμε από εδώ και ένα μήνα περίπου, είναι ότι έπρεπε να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, να συμβολίζει ο πρόεδρος αυτός την ενότητα της πολιτικής, την αναβάθμιση και την ενότητα της πολιτικής στην Ελλάδα, και επίσης θα έπρεπε να αποφευχθούν οι εκλογές. Και όχι διότι φοβόμαστε εμείς τις εκλογές. Καταρχήν, τρεις εκλογές από το 1993 το ΠΑΣΟΚ μια χαρά πήγε. Δεν καταλαβαίνω γιατί την τέταρτη εκλογή δεν θα πήγαινε καλά. Και θα πήγαινε καλά ποιος, η Νέα Δημοκρατία. Εμείς πάντως. Η οποία παραπέει, βρίσκεται ασυχήσει κτλ. Από τις δημοσκοπήσεις, χωρίς βέβαια να τις αναγάγω σε καταλήτη, ναι, από τις δημοσκοπήσεις εμφανιζόταν ότι το μόνο κόμμα το οποίο θα είχε λόγο να προχωρήσει σε εκλογές ήταν η Άνοιξη. Δεν θέλω όμως να. Πάντως μου κάνει εντύπωση η σύμπτωση που υπάρχει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΚΚΕ. Διότι κατηγορούν όλοι για συμπτώσεις και για αραβώνες που είναι ανύπαρκτοι. Σε ποιο θέμα βλέπετε σύγκληση? Καταρχήν όλο το σκεπτικό το οποίο κάνετε και δεν ψηφίζεται στη Βουλή όπως το Σύνταγμα επιτάσσει προκειμένου να βγει πρόεδρος, νομίζω ότι συμπίπτει. Επειδή δεν δεχόμαστε το κύριο Στεφανόπουλο, σημαίνει ότι συμπορευόμαστε με την Ελλάδα. Όχι, νομίζω ότι δεν δεχόσαστε να. Ο κύριο Στεφανόπουλο από τα σπλάχνα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν δεχόσαστε να βγει κανένα πρόεδρος. Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, αλλιώς είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Να μην συμφωνήσετε με τα σπλάχνα. Αλλά δεν συμφωνείτε ποτέ με τίποτα. Υπάρχει πραγματική συνένεση από τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική σας πολιτική, για τις επιλογές σας? Πού υπάρχει ουσιαστική διαφωνία της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική σας πολιτική? Μακάρι να υπήρχε συνένεση, διότι έχουμε μια πετυχημένη οικονομική πολιτική, την οποία δεν την αναγνωρίζουν. Ξέρετε πού είναι η διαφωνία? Στους χειρισμούς και στην ικανότητα του Πρωθυπουργού να συντονίζει ή να μην συντονίζει. Δηλαδή σε ζητήματα επιφανειακά. Στη βάση της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική άνοιξη. Αντίθετη λογική, και αυτό νομίζω πρέπει να το δεχτείτε. Αντίθετη λογική στα κεντρικά ζητήματα. Μάστρεχτ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο το δέχομαι. Αντίθετο είναι το κουκουέ. Τη θέση σας δεν δέχομαι. Αντίθετο είναι το. Άλλον, δεν δεχόσαστε. Το γνωρίζω. Δεν την γνωρίζω. Το γνωρίζω. Και τις θέσεις μας γνωρίζετε, κύριε Γιτήρη. Να φύγουμε από την Ευρώπη, παραδείγματος. Είναι μια θέση. Αυτό θέλετε να συζητήσουμε τώρα. Δεν ξέρω πια. Θα μπορέσουμε να μείνουμε, είναι το δικό μου ερώτημα. Το κουκουέ έχει άλλη. Να μπορέσουμε να μείνουμε. Βεβαίως. Όπου θέλουμε καθόμαστε. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Πρέπει να δεχτείτε, κυρία Κανέλη, για να ολοκληρώσω. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει δεκτό ότι το ΚΚΕ βρίσκεται στον αντίποδα βασικών επιλογών που δέχονται ως τελεσμένα τα άλλα κόμματα. Για ποια συνένεση μιλάει λοιπόν το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία? Καμία συνένεση ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με την Νέα Δημοκρατία. Όλο τυχαίως πάντως συμπίπτεται κατά τα καιρού σε διάφορα θέματα. Καλά, αυτά τα είπατε από το 89 κατά κόρο και δεν έπιασε. Μαλβίνα. Μαλβίνα, ήρθα για άλλο θέμα. Ήρθα να μιλήσω για τον μικροαστισμό που έχει εκθρέψει αυτά τα γεγονότα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει εφημερίδα στη ζωή του, γιατί υπήρξα πάρα πολύ πιστή στην αρχή του Μάνου Χατζηδάκη, ότι είναι προτιμότερο να διαβάζει κανείς ιστορία αργότερα. Δεν ξέρω τι λέτε. Το θέμα είναι ότι σήμερα κατάλαβα το ατόπιμα το να διακόπτεις ένα δείπνο όπου υπάρχει ένα πολύ ωραίο κρασί για να σε συζητήσεις για πράγματα τα οποία δεν λένε τίποτα. Δεν περνάς καλά, άκουσα για μανιχαϊσμούς, για καλή πολιτική που δεν υφίσταται. Για καλή πολιτική. Γιατί μας προσβάλλεις, κορίτσι μου? Έμαθα σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια κίνημα όπως ήταν όταν ήμουν εγώ στη Λοζάνη τότε με το ΠΑΜ και το ΠΑΚ, αλλά είναι κόμμα. Ήμουν στο ΠΑΜ και στο ΠΑΚ, ναι, και έγραφα φακέλους για τις οικογένειες των πολιτικών κρατουμένων. Τότε, επί Δημητριάδη και ερχόταν και ο Ανδρέας και περνάγαμε και ωραία. Αλλά υπήρχε κάτι. Και πώς διανύει κάποιος μια διαδρομή δεν, από το ΠΑΜ και το ΠΑΚ στο να μην περνάει καλά? Σήμερα τα γράφει όλα στα παλιά του τα παπούτσια. Δεν τα γράφω καθόλου στα παλιά μου τα παπούτσια. Είναι αδιάφορα. Κάνεις λάθος. Δεν γράφει καθόλου ένας άνθρωπος, διόλου μάλλον, στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτό το πράγμα που λέγεται μικρή και ευτελής καθημερινότητα και μικροαστικότατη, γιατί είπα ότι για μένα
η είσοδος πια του Κωστή Στεφανόπουλου και όχι του Αξελού ή του Χειμωνά στην Προεδρία σημαίνει την αρχή του άφατου μικροαστισμού και την εγκαθίδρυσή του πια, τη βραχώδη εγκαθίδρυση αυτού του πράγματος δηλαδή. Όχι και τον έχω ζηλέψει και πολλές φορές στη ζωή μου. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι και το πρότυπό μου σε αυτή τη ζωή. Η μοίρα του άθλιου μικροαστού που αυτό που ονειρεύεται είναι το γεμάτο του ψυγείο, δηλαδή τα σκουπίδια. Δηλαδή αυτά που θα πετάξει στη συνέχεια. Δεν μπορώ να είμαι έτσι. Μέσα μου. Μπορεί να πέσω στη λούμπα, μπορεί να πέσω στην παγίδα, αλλά δεν μπορώ να πέσω ούτε στην παγίδα των καθημερινών συζητήσεων αυτή τη παράμερη ζωή που δημιουργείται όταν υπάρχει. Καμία δηλαδή αναρώτηση για το αν θα πρέπει να είναι ο Σαχτούρης στην Προεδρία μπορώ της Δημοκρατίας. Μπορώ να κάνω ένα διάλογο. Βεβαίως μπορώ να κάνω ένα διάλογο. Για να κάνουμε όλοι ένα διάλογο μαζί. Να κάνουμε ένα διάλογο μαζί. Τα έχω και μαζί σας. Μου μιλάτε για υπέρβαση. Όταν έχει υπάρξει ο Εσχύλος σε αυτόν τον τόπο και Ευρυπίδη, πώς μου μιλάτε για υπέρβαση. Εγώ η μόνη υπέρβαση που ξέρω είναι αυτή. Του Ευρυπίδη και του Εσχύλου. Δεν μπορώ να δεχτώ την υπέρβαση να την έχει χρησιμοποιήσει ένα κόμμα που του γράφει κάποιο άλλο και του λόγου κιόλα και να βγει και να πει και για την υπέρβαση. Χαίστηκα να τα ακούσω αυτό πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει αυτού του είδους η υπέρβαση. Δηλαδή ξερνάω εντελώς. Ναι. Η υπέρβαση είναι στο αρχαίο δράμα. Μην τα μπλέκουμε όλα. Μην κάνουμε, ας πούμε. Μην το πω. Δεν θέλω να το πω γιατί είναι πορνό αυτό. Θα έχετε διάσκει. Ποτέ μέσα σας αισθανθεί. Με συγχωρείτε. Ναι, μέσα μου έχω αισθανθεί πολλές φορές. Μα δύο λεπτά να σας πω. Να σε ρωτήσει, Μαλβίνα μου. Του μισθωτού, του συνταξιούχου, του εργάτη, του απολυμένου τσέβια. Ναι, χιλιάδες φορές όπως το έχει αισθανθεί και η πολιτική άνοιξη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω. Τι έχετε προς αυτή την κατεύθυνση εσείς συνδράμοι. Εκτός από αυτό τον εσωτερικό. Καλά, γιατί μιλάτε τώρα. Μιλάτε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του καινούργιου. Όχι, όχι, όχι. Για τα ζητήματα που βάλατε μιλάω. Εσείς τι έχετε συνδράμει να μου πείτε. Προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και με τις ελάχιστες δυνάμεις. Το μέτρο των δυνατοτήτων μας το έχετε πάρει από εδώ. Είναι από το ΚΚΕ. Μην το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούσαμε παλιότερα σε άλλες. Δηλαδή υπάρχουν και ορολογίες οι οποίες. Η ξύλινη γλώσσα αυτή, το μέτρο των δυνατοτήτων. Εγώ δεν θέλω το μέτρο των δυνατοτήτων, θέλω το άμετρο των δυνατοτήτων. Γιατί αν δεν έχετε το άμετρο των δυνατοτήτων, δεν μπορείτε να μιλάτε για υπέρβαση. Εσείς το ελάχιστο έχετε συνδράμει. Δεν προϋποθέτει άμετρο. Όχι, δεν προϋποθέτει άμετρο. Έχετε συνδράμει στο ελάχιστο. Εγώ? Ναι. Τι θέλω να κάνω, σας πω τώρα τις περγαμηνές μου, τι έχω κάνει. Όχι, όχι, μιλάω για συγκεκριμένα. Αν έχω σκέψει πάνω από τις πληγές του μισθωτού και του φτωχού. Ναι, ναι. Μα σας παρακαλώ, τώρα το blazer τα λέει όλα που φοράτε, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ. Μα, με συγχωρείτε. Είναι άλλο το θέμα σας. Το blazer ξέρετε γιατί το φοράω. Ναι, γιατί είμαι μισθωτός και δεν έχω την ευχέρεια να πάρω πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ μου που τα ακούω. Τώρα πει κάτι. Μιλώντας για μικροαστισμό. Δεν περνάει καλά. Είναι παράμερη ζωή. Μπήκε στο μικροαστισμό του blazer. Βέβαια μπήκα. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι συζήτηση όμως. Όχι, όχι. Δεν είναι... Μην θυμώνεσαι καταρχήν. Όχι, δεν θυμώσα. Δεν θυμώσα. Κάτι. Αλλά απάντησα και δεν δέχτηκα άλλη. Δεν άκουσα την ανταπάντηση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα οι μισθωτοί σήμερα. Μα εγώ είμαι το θέμα σας. Τι έχω κάνει εγώ και το μισθωτό. Όχι, εγώ είμαι το θέμα σας. Αντί να καθίσετε να μου πείτε, ας πούμε, μου λέτε για το μέτρο και σας εξηγώ ότι μέτρο με υπέρβαση δεν κάθεται. Είναι σταυρωτό και ρεγκλάν. Πώς θα κάτσει το μέτρο με την υπέρβαση. Η υπέρβαση κάθεται με το άμετρο. Εν το αλόγο τη δυνάμεω. Η υπέρβαση είναι ρήξη. Είναι ρήξη με τι δομέ. Τις κοινωνικές δομές. Καλή σιγά μην βάλω τώρα τα αυτό, κλάματα με τη αυτό, αυτό είναι αφορισμός. Σιγά τη ρήξη, εγώ μπορώ να πω σιγά το ένα, σιγά το άλλο. Αυτά θα έρθεις να μπεις μέσα να το παλέψεις. Η αποστασιοποίηση και έξω. Δεν το παλεύετε έτσι μιλώντας για τον Κανελό, για τον, πώς τον λένε, τον Κωστή Στεφανόπουλο. Όχι, ήταν το θέμα μας. Δεν παλεύετε έτσι το πράγμα. Το πράγμα και δεν παλεύετε και σε αυτές τις ηλικίες. Σε αυτές τις ηλικίες πίνετε ένα ωραίο κρασί και όχι τα ξυνισμένα. Ακούστε, κυρία Καραλή. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πως μια φορά πραγματικά. Μα είστε τι να κάνει τη δική της υπέρβαση. Θα μιλήσω στην δική της υπέρβαση. Λοιπόν, οι άρχοντες, οι παπάδες, οι παπάδες και οι προύχοντες έκαναν πολιτισμό. Μόνο η αστική τάξη έκανε πολιτισμό. Αυτό να το τελειώσω. Και οι Λούμπεν. Σήμερα όμως υπάρχουν πεινασμένοι. Αγωνιώντες, ρίζοσπάστες, ρηξικέλευτοι. Αυτό τον πολιτισμό αναζητάμε σήμερα. Το ρηξικέλευτον. Αυτό... Εσείς. Θα βάλω τις φωνές. Βάλτε τις. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Να πω κάτι. Βάλτε τις. Αλλά αυτό αναζητάμε. Μέσα στην ακρότητα και στον τρόπο που μιλάει. Δεν είναι ακρότητα. Όχι, όχι την ακρότητα. Είναι μη συμμετοχή στην παράμερη ζωή. Την προσωπική τοποθέτηση ορίων ή εκτός ορίων. Ο καθένας μέσα έχει ένα προσωπικό τρόπο να εκφράζεται και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Σήμερα. Δημοσιεύτηκε η συνέντευξη που μου έχει δώσει ο κύριος Στεφανόπουλος, ο οποίος θίγει τα ίδια ζητήματα με το δικό του λεξιλόγιο και το δικό του τρόπο. Πες τα κοπελάρα. Να πω. Πες τα. Λειψανδρία πραγματική. Μάλιστα. Η πολιτική δεν συγκεντρώνει πια φωτεινές προσωπικότητες, όπου στη δεκαετία του 60 έκανες μία έτσι και έβρισκες 10 για πρωθυπουργούς, σήμερα δεν βρίσκεις ανθρώπους κατάλληλους για υπουργούς. Είναι λόγια. Που λέει που είναι μικρός. Κουβέντες λέγοντας. Εγώ δεν ανήκω στη χωρία των μεγάλων. Και είναι από τα πράγματα που είναι συνάρτηση εντιμότητας, αυτοκριτικής, ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει
τα όρια του. Από δηλαδή, την άλλη μεριά. Πολύ μεγάλες κουβέντες. Γιατί εγώ δεν μπορεί να ανάγει τα χειρακοπώ. Κανένη, πέρασα στη λογική και μπήκε σε αυτούς η λογική της ισοπαίδωσης, της αποστασιοποίησης. Ήταν μια λογική που πραγματικά την είχε και κόμμα η Νέα Δημοκρατία περί μη συμμετοχή στα όργανα. Και έτσι έχανε τις εκλογές το 1974, το 1975 και το 1976. Όταν όμως μπήκε η Νέα Δημοκρατία μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, ανέβασε τα ποσοστά της και έγινε εξουσία. Και διεκδικεί την εξουσία εν αλλάξει με τον Πασόκ. Όσο λοιπόν ήταν αποστασιοποιημένη από τη δρόσα πραγματικότητα, γιατί η δρόσα πραγματικότητα... Μιλάω για ένα κόμμα το οποίο είχε ένα παραδοσιακό τρόπο. Όσο λοιπόν λες ότι όλα είναι ισοπεδωμένα, είσαι έξω από όλα τα πράγματα, όλα τα βλέπω αφιψηλού και εκ του μακρόθεν και αποστασιοποιούμε. Βέβαια, αν εμπλουτιστεί, αν μπολιαστεί μάλλον ο κόσμος με αυτό το πράγμα, βέβαια θα φύγουν από την πολιτική. Εγώ τι λέω, το έξι απλό κυρία Καραλή και απευθύνομαι μέσα σε εσά. Να είσαι και λέω, όχι να είσαι παράμερος, ας πούμε, και εκ του μακρόθεν. Ναι, εγώ λέω, δεν είπα να λέω το εξή απλό και είναι πάρα πολύ κατανοητό. Μέσα με άποψη. Ναι. Μέσα μέσα. Και όχι μόνο. Αλλά όχι περνάς και καλά. Να συμμετέχεις. Να συμμετέχεις και αν είσαι μειοψηφία να προσπαθείς σαν μειοψηφία να αποκτήσεις την μειοψηφία. Εγώ συμμετέχω στην ηλικία που έπρεπε να συμμετάσχω. Ερώτημα μέσα στην άνοιξη κάποιος από τα μέλη σας. Να μου να συμμετέχω. Αν μέσα στην άνοιξη κάποιος από τα μέλη σας προβεί σε ρήξη ή προβεί σε υπέρβαση, θα τον πείτε. Αποστάτη και προδότη. Όχι βέβαια. Τι θα του πείτε. Θα τον αποδεχτούμε και αν ο ίδιος δεν εκφράζει τις απόψεις της άνοιξης, θα τον χειροκροτήσουμε και θα του πούμε ότι αν μπορείς να παραμείνεις στην άνοιξη με τις δομές που έχει η άνοιξη και η άνοιξη δεν είναι κόμμα. Τι παραπηδομή. Δηλαδή, αν κάποιος διαφωνούσε, με το να ψηφίσετε Στεφανόπουλο από τους 11. Δεν αποδεχτούμε. Θα τον αποδεχτούμε. Γιατί θα σου πω και κάτι άλλο. Όχι, θα πω και κάτι άλλο πιο προωθημένο. Βεβαίως θα το δεχτούμε. Και θα πω και κάτι άλλο πιο προωθημένο. Συγχωρείτε. Στις δημοτικές εκλογές. Διαγράψαμε κανένα εμείς. Στις νομαρχιακές και μιλάω σε μεγάλες επιλογές. Ξέρετε γιατί είσαστε στην πολιτική, λοιπόν. Εγώ έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Ξεκινάς το Ματζόρι, γιατί... Όχι, προς Θεού, μιλάτε... Γιατί προσπαθείς... Διαγράψαμε για τις νομαρχιακές τον κύριο Ματζόρι. Παρακαλώ, δεν Ματζόρις... διαγράψατε το Ματζόρι. Όχι. Όχι. Διαγράψατε. Όχι. Να το, δεν περνάτε καλά στην πολιτική, γιατί θυμώνετε εύκολα, δεν γελάτε. Δεν γελάστε λίγο να χαρείτε. Ο κύριος Ματζόρις έφυγε πριν τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές και ίσως να μην το θυμάστε. Και λυπούμε γιατί έπρεπε να βλέπετε. Έφυγε πολύ πριν. Είχε αποστασιοποιηθεί από τις ευρωεκλογές μόνος του. Τι είπα να πει αποστασιοποίηση σε ένα κόμμα που δέχεται τη ρήξη. Είχε φύγει. Η πορεία προς τα εμπρός είναι προδοσία πάντα. Δεν είναι εξυγχρονισμός ούτε προοδευτικότητα να λέμε ότι δεν διαγράφουμε ένα κόμμα κανένα. Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε, όπως έχει το δικαίωμα το κάθε άτομο να τραβάει το δρόμο του, έτσι βέβαια. Έχει και το κάθε κόμμα το δικαίωμα να τραβάει το δρόμο του. Και όποιος μπαίνει εμπόδιο. Απολύτως σύμφωνο. Έτσι νομίζω. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε. Πρακτικά και όχι πολύ φιλοσοφικά. Όχι, μα το δικό σας κόμμα δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι προς διαγραφή, είναι προς διαγραφή. Είναι προς παραμονή. Είναι προς παραμονή. Πρακτική προσέλευση. Εγώ δεν κατηγορώ ούτε την Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε το δικό μου κόμμα. Είναι η λογική της λειτουργίας των κομμάτων. Μάλιστα. Είναι λογική κομμάτων ή ανωνύμων εταιριών. Ήταν μια ζωή απορία μου, η δομή τους εννοώ. Αν είναι δομή ανωνύμου εταιρείας, από το 70 και με 4 και μετά. Τα κόμματα στην Ελλάδα φτιάχτηκαν με δομή ανωνύμου εταιρεία. Και σωστό ήταν. Και η κομματική ιδιότητα ήταν τότε εξυγχρονιστικό. Σήμερα αντέχει. Και σήμερα αντέχει σήμερα και ένα αντέχει. Management θέλει πολιτική, σωστό. Ένα management και τεχνοκράτες. Γι' αυτό και επειδή θέλει ένα management, επειδή στο management εξορισμού οι άνθρωποι είναι και βλάκες, αυτοί που το κάνουν, ένα πράγμα ξέρουν και μονοσήματα το ξέρουν, δεν πρέπει να μιλάνε και για υπέρβαση. Τα κόμματα είναι. Γελάει ο κ. Παγκανάκη στον κατηγορία. Χαίρομαι ότι δεν γελάει. Γελάει πάρα πολύ. Κύριε Πιλαρινέ, σας ακούω. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση, ενώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ όμορφη, έχω την αίσθηση ότι οι τηλεθεατές περιμένουν να ακούσουν ορισμένα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή. Αν νομίζω ότι αυτά που λέμε σήμερα δεν είναι διαφορετικά, είστε πολύ γελασμένοι. Ένα λεπτό. Ότι ο πολιτικός προβληματισμός, οι ανησυχίες ενός λαού αρχίζουν και τελειώνουν με αυτά τα οποία λέμε εδώ, έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν μπορούμε όμως να μαντέψουμε και όλο τον προβληματισμό όλου του ελληνικού λαού. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή αγωνιά για την επόμενη ημέρα, το τόνισε από την πρώτη στιγμή. Και επιμένω και εγώ σε τα αυτό. Τα προβλήματα είναι δραματικά και τα εθνικά και τα εσωτερικά μας προβλήματα και απαιτεί να έχει μια κυβέρνηση η οποία να δώσει λύσεις. Κυβέρνηση δεν βλέπει και εκεί είναι το μείζον πρόβλημα. Και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πάλι με πολύ αγάπη προς την κυρία Κάραλη. Έχει ένα ειδικό τρόπο που εκδηλώνεται και είναι και συμπαθής και
θα έλεγα και αβανταδόρικος. Όποιο κόμμα την κατεβάσει υποψηφία εξασφαλίζει τουλάχιστον 60% με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει μια τάση καλλιτεχνικής υπερβολής στα θέματα της γενικεύσεως. Η γενικεύσεις είναι άδικη κριτική και οδηγεί στην ισοπαίδωση. Αυτή η αναπαραγωγή αυτής της απόρριψης, της γενίκευσης γύρω από την πολιτική και τους πολιτικούς θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μια απόσυρση όλων εκείνων που είναι σοβαροί στο να μην θέλουν να αναμειχθούν στα κοινά. Αλλά στη ζωή και στην πολιτική κενό δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που θα αποσυρθούν αυτοί θα έρθουν το κενό αυτό να το συμπληρώσουν κάποιοι άλλοι. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αυτοί οι άλλοι εάν θα είναι καλύτερας ποιότητος, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο υπεύθυνη από αυτούς οι οποίοι. Δεν είναι κατά των πολιτικών. Έλα, θα σας πω. Από αυτούς οι οποίοι απεσήρθησαν μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικής κατακραυγής και της γενικής επικρίσεως. Και έχω την αίσθηση ότι ούτε η δημοκρατία έτσι εξυπηρετείται, αλλά ούτε και τα συμφέροντα του λαού υποστηρίζονται. Να πω κάτι. Ο Μίκης Θοδωράκης πριν από λίγο σε μια τελετή βράβευσής του στο ξενοδοχείο Intercontinental δήλωσε ότι αυτοεξορίζεται στο Παρίσι λόγω των πολλαπλών εσωτερικών αδιεξόδων. Καλό, Θοδωράκης κάθε φορά που χάνει 100 ακροατές φεύγει, α πούμε, είναι δεσμένο. Ο Χατζηδάκης κάθε φορά που έρχεται να φύγουμε, πάμε εμείς κατευθείαν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό είναι το θέμα.